Εγώ μιλάω. Πάντοτε. Είμαι τέλεια. Είμαι η Κλειό, 47. Ναι. 47. Ναι, σε ακούω κανονικά, Κλειό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι είσαστε κούκλες. Έχετε φοβερό χιούμορ, οπότε είσαστε απίστευτα σεξι. Έτσι πάει αυτό. Κούκλες, χιούμορ, σεξι. Αυτό είναι. Έχει κλείσει, έχετε το πακέτο. Τελείωσε. Πιστοποιητικό σεξουαλικότητας. Ναι. Πόσο λείπει αυτό, ειδικά την τηλεόραση. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Κλειό 47, χωρισμένη με δύο παιδιά. Okay. Ο φίλος μου 43, χωρισμένος με δύο παιδιά. Από δύο παιδιά ο καθένας. Τόλιο, ναι. Έχει γίνει σύρια. Ναι. 4 χρόνια χωρισμένος. Ναι. Το έχει γλεντήσει φουλ. Δηλαδή ότι η περιπέτεια υπάρχει, εντάξει. Το έχει κάνει, το έχει ζήσει. Σωστός. Χωρίς σχέσεις, χωρίς τέτοια. Μάλιστα. Τώρα είμαστε μαζί εμείς οι δύο 10 μήνες. Ναι. Το ξεκινήσαμε, μου λέει χαλαρά. Αυτά δεν θέλω γάμους, δεν θέλω παιδιά. Του λέω, okay, μαζί σου. Στην πορεία κάνει βήματα, μου δίνει κλειδιά να πηγαίνω όποτε θέλω σπίτι του, γνωριμία με σόι, τριήμερα όπου θέλω, παίρνω εγώ θάρρος, αρχίζω, νιώθω πράγματα, ανοίγομαι. Παίρνω λοιπόν, θάρρος, νιώθω πράγματα. Ναι, 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 ναι. Έτσι, ο χωριάτης και ναι. Κάποια στιγμή, λες, μέσα στους 10 μήνες, ρωτάω και εγώ σαν άνθρωπος, νιώθεις κάτι, έχουμε κάτι, πώς για θα πάμε. Φαγούρα, ναι, 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 ναι. ναι. Αναγούλα, μου λέει, κοίτα να δεις, νιώθω πως περνάμε πολύ ωραία, ταιριάζουμε σε πολλά, είμαι ενθουσιασμένος, αλλά όχι ερωτευμένος. Και λοιπόν, εγώ φυσικά είμαι full κάργα, δεν πάει, έτσι, παραπάνω. Ναι. Αυτός είπε ενθουσιασμένος, αλλά όχι ερωτευμένος. Κοίτα να δεις τώρα εσύ, ανθυποδιάκριση που έκανε. Και μάλιστα, μου λέει, εγώ ερωτεύομαι πάρα πολύ δύσκολα. Τι κάνω, ερωτεύομαι πολύ δύσκολα. Εγώ, ναι, μου λέει, και ειδικά μου λέει πλέον. Ξέρεις, υπάρχει αυτό. Ενδεχόμενο να μην ξέρει ότι είναι ερωτευμένος. Είναι και άλλη κατηγορία. Μακάρι. Ανθρώπων. Λοιπόν, ναι. Τρελάθηκε. Μεταξύ, σου δώσω το πιστοποιητικό εγώ. Ναι, πες. Εγώ, επειδή δεν είμαι χθεσινή και ξέρω και τι κυκλοφορεί στην αγορά και όλα αυτά. Τέλειο. Δεν θέλω να το χάσω με τίποτα αυτό. Αυτό το κομμάτι γιατί... δεν χάνεται. Έτσιο ένα είχαμε ακόμα στην αποθήκη, το πήρα ακόμα τότε. Βρε, τι το πλήνα, τι το βγάλα στα μπαλκόνια, τι το τίναξα, τι διακοπές έχω βγάλει, τι. Το θες το κομμάτι αυτό, έτσι. Να το τυλίξω είναι για δώρο. Ωραία. Και άρα τι θέλεις τώρα εσύ. Προσωπική χρήση. Ναι, και επειδή εγώ τον θέλω γενικά, είτε ναι. Για το ερωτικό που είναι κορυφή, είτε επειδή είναι σοβαρό εργατικός. Αμά τα μεσημεριάτικα κορυφή στο ερωτικό και λέει ότι λοιπόν, δεν είναι και ερωτευμένος, έλα πάψε. Όλα μαζί είναι ανταργιαστικά. Ο άνθρωπος έχει κι άλλα, έτσι μην το περιορίσω. Ναι, 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 ναι. Είναι πολύ πολύ καλό παιδί, εργατικός, είναι άντρας, ανεξάρτητος. Ωραία, οπότε τι σου λέει, λοιπόν, ότι δεν είναι ερωτευμένος, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, μου το λέει και το πιστεύει, το βλέπω στα μάτια του και εγώ είμαι full και κοίτα τα δικά μου, κοίτα τα δικά μου, μετά θα το δεις στο YouTube. Κοίτα τα δικά λοιπόν, μου. Ακου... Μη σε νοιάζει, τώρα... μη σε νοιάζει αυτό μισό... που σου λέει. Τα ερωτήματά μου είναι τα εξής όμως. Αλλά είναι, για πες. Όχι, όχι, μπορεί ένας άνθρωπος 10 ολόκληρους μήνες να μην νιώθει συναισθήματα ή να του βγουν μετά. Όχι. Πιστοποιητικό σου δίνω εγώ. Όχι. Πιστοποιητικό αρνητικότητα. Έχει. Νιώθει. Όχι. Νιώθει. Έχει. Νιώθει. Ναι. Πώς αγαπώ. Ναι. Νιώθει. Λέει ψέματα. Πιστοποιητικό ψευδότητα. Αυτού νου. Οπότε εγώ το παίζω cool. Ψυχραιμή. Εσύ, παιδί μου, δεν θα σε ενδιαφέρει τίποτα. Είναι μαζί σου. Σ' αγαπάει. Κάνετε τέλειο σεξ. Στο λέει. Σε έχει πάει στη μάνα του, τον πατέρα του, τριήμερα. Κλειδιά. Κλειδιά και κότσο βασιλιά. Μη στεναχωριέσαι καθόλου. Τα υπόλοιπα όλα θα έρθουν και να δεις όταν θα έρθουν, στείλε μου στο Instagram μήνυμα να μου πεις πόσο δίκιο είχα. Δηλαδή, δεν το ξανααναφέρω εγώ αυτό το πράγμα. Τίποτα, δεν ξαναρωτάω. Κοπέλα μου, τίποτα, κοπέλα μου, πανέμορφη. Είχα. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Θα ζεις τη ζωή μαζί του. Και αυτό σε θέλει πάρα πολύ, απλά για κάποιο λόγο έχει μία ένα ευνούχισμα, κλειδώσει. Ένα κλειδωμά, ναι. Ένα κοκομπλοκό, το οποίο δεν μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματα. Το έχουμε αναπτύξει χιλιάδες, θα δεις τώρα, θα πούμε κι άλλα με τα κορίτσια. Είστε θεάρες, τέλος, τέλος, respect. Τέλος. Σε θέλει, σε θέλει. Θα σ' αγαπώ. Θα μου πει εμένα αυτό, το ξέρω από τόσο. Καλό Νικολάκης δεν είναι. Στα γόνατα το μεγάλος αύριο. Όλες μας ήθελε και έκανα ότι δεν ήθελε. Πόσοι τέτοιοι. Εντάξει, είναι πολύ πιθανό να είναι πληγωμένος από κάποια άλλη σχέση. Δεν ξέρω καλή τώρα. Μα είναι δυνατόν να σου δίνει κλειδιά. Να αυτό, να περνάτε τόσο ωραία. Καταρχάς, είσαι στα καλά σου. Καταρχάς, περνάτε τέλεια. Άμα περνάς τέλεια και δεν το νιώθεις, το είναι σου. Ότι σε θέλει.
Ρε παιδιά, αυτό, αυτό περιγράφει. Οι άντρες φοβούνται, μας έχουν καταγεγραμμένο στο μυαλό τους ότι έχουμε ένα τσιπάκι μέσα μας που θα ρωτήσουμε με το που ξεκινάμε. Λοιπόν, παιδιά, ωραία, τώρα που πάει αυτή η σχέση. Δηλαδή, δίκιο πραγματικά. Φοβούνται. Ναι, δίκιο έχουν. Απλά είναι λάθος που το φοβούνται. Ναι. Δηλαδή, είναι κάτι, ξέρω εγώ, ένα πιο. Τι έχουμε εμείς. Έχουμε κάτι που έχει να κάνει με την μονιμότητα, με την μητρότητα. Κάτι πρέπει να έχει να κάνει με τη μήτρα. Με αυτό το άλλο όργανο που δεν έχουν οι άντρες, το οποίο ορμονολογικά μας καθιστά κάπου αλλού, έχουν περισσότερη ανάγκη γιατί, για σιγουριά. Σιγουριά να δώσουμε τρυφερότητα κάπου, να εξασφαλίσουμε την τρυφερότητα που παίρνουμε, κάτι που δεν έχουν αυτοί που είναι κυνηγοί, εν πάση περιπτώσει, και αυτό τους φοβίζει. Μη φοβάστε, βρε. Έτσι αλλιώς εμείς θα κάνουμε το δικό μας. Παιδιά, οι πράξεις. Το δικό μας θα περάσει. Οι πράξεις. Από αυτά λέει που ακούς, μην πιστεύεις τίποτα. Τίποτα. Και από αυτά που βλέπεις τα μισά. Εσύ πίστευε τα όλα, γιατί ωραιότατο σου συμπεριφέρεται. Θέλει αυτό. Ναι. Και καλά, γιατί να το κατονομάσουμε και να βάλουμε τα μπελάκια. Αυτό δεν είναι μόνο του και είναι αυτό που είναι. Δεν χρειάζεται. Έρε και να το παίξει αυτή χαλαρή. Δεν μου το λέει, λέει. Και αυτό που μου λέει, λέει, το νιώθει. Δεν το νιώθει. Και να σου πω κάτι. Γιατί δεν δοκιμάζει να του πει και εσύ και εγώ μου αρέσει. Τα ίδια. Ναι. Και εγώ στην ίδια φάση είμαι. Και ξέρεις τι, δεν τα θέλω τα κλειδιά, μην τα τώρα δεχτούμε και παραπάνω. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, άμα έχεις όρεξη για παιχνίδια. Για να σου το δείξω. Και εγώ στην ίδια φάση είμαι και χαίρομαι που δεν θέλει ένας κάτι παραπάνω από τον άλλον. Yeah, girl! Στα κάρπουνα! Go, girl! Θα περπατάει και θα καίγεται στον Μπέκο. Εμένα μου άρεσε η φράση που τη λέμε «Δεν είμαι καμιά χθεσινή». Αυτό από πού προξενείται, παιδιά, γιατί στην αγορά. Στην αγορά. Στην αγορά, είπε. Αυτό λέει, γιατί το λέμε «Δεν είμαι καμιά χθεσινή». Δηλαδή, τι είμαι, από πού προκύπτει αυτό. Δεν είμαι καμιά χθεσινή, δεν είμαι... Δεν βγήκα χθες. Πότε βγήκα. Προχθές. Δηλαδή, από προχθές είναι άλλο. Ναι. Αλλά έχει μπαγιατέψει, έχει οριμάσει το φρούτο. Το πολύ κοντινό μέλλον. Ναι. Το εγκύτερο παρελθόν. Συγγνώμη. Είναι πολύ ωραίο γιατί ξέρεις, είναι από αυτές τις φράσεις που τις χρησιμοποιούμε χωρίς να έχουμε σκεφτεί τι λες. Εγώ δεν είμαι καμιά χθεσινή. Πολύ ωραίο. Μόνο του. Ναι. Και είπε και την αγορά. Τι είπε. Ξέρω ότι κυκλοφορεί στην αγορά.